Πώς τα πήρε. Και στους αιώνας των αιώνων.
πουλών σου, σώτερα να πάψω. Πιλάτων αυτάς, εις την μακαρία ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την καταπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσω και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, ο Θεός ημών κατά βάσης άδει, και τα ζωδίνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να πάψω. Κατά το μέγα ελεός σου, δεούμε τας με πάκουσον και λέησον. Έτσι δεόμεθα ήθελα να πάψω στον ψυχόν πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδας ημών προσόντων, έτσι δε και τον εγγύκο μου πόλη τάχτη υπό των βουλγαρικών στρατευμάτων σφαγιασθέντων, και υπέρ του συγχωρητή είναι αυτής πάντη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός στάξει τας ψυχάς αυτών εν θα υγεί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των εαυτών αμαρτιών. Αλλά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεό διάβολον καταργήσας και ζωή το κόσμο σου δολισάμενο. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τας ψυχάς των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών. Σφαγιαστέντον παρά των Βουλγάρων, πατέρων και αδελφών ημών. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, το δίνει λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός του χώρισε. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος, οζήσετε και ουκ αμαρτύς. Σιγαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, τον υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, παρά των Βουλγάρων σφαγιαστέντων, εν δικομοπόλη ταύτη, πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, και το ανάρχο σου πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατο βασιλεύς, και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναγόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου Πραϊνέου, τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού,
εσκηνές δικαίων τάξε, εγκόλπης Αβραάμα να πάψε, με τα δικαίων συναριθμίσε, μας δε λεήσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία σας η μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Δεσπότων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Σεβασμιότατε, εδεσιμότατη, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Βουλευτά, Κύριε Δήμαρχε, Κύριε Ανώτερε Διοικητά Φρουράς Δράμας, Κύριε Διοικητά Αστυνομικής Διευθύνσεως Δράμας, Κύριε Διοικητά Αστυνομικού Τμήματος Δράμας, Κύριε Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Τοπικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, η λειτουργία του Δοξάτου ως συμβόλου του ελληνικού αγώνα για την Μακεδονία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές κληρονομιές του και θέτει το Δοξάτο σε μια ιδιότυπη κατηγορία, όχι μόνο επειδή το ίδιο υπέφερε ιδιαίτερα, αλλά κυρίως επειδή υπέφερε δύο φορές, το 1913 και το 1941. Υπήρξε δηλαδή ένας μόνιμος στόχος των αντιπάλων του ελληνισμού. Αυτό ήταν το στοιχείο που το διαφοροποίησε στην ιστορική μνήμη από άλλες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη το Δίστουμο, τα Καλάβρητα, τα Ανόγια και άλλες πόλεις που δέχτηκαν το βάρος μία μόνο φορά. Επί σειρά δεκαετιών, κατά την ημέρα αυτή, αναφερόμαστε στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη μαρτυρική αυτή Κωμόπολη και όπως έχουμε χρέος, θυμόμαστε και τιμούμε τους νεκρούς μας. Φέτος, συγχρόνως με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την αποφράδα εκείνη η μέρα, θα αναφερθούμε σε μερικά στατιστικά στοιχεία των καιρών εκείνων, που πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε, όμως είναι τόσο σημαντικά. Λίγα λόγια λοιπόν για την ύπαρξη της Κωμοπόλεως μας. Το Δοξάτο είναι μια κωμόπολης 4.000 περίπου κατοίκων, χτισμένη δίπλα στον Ξεροχήμαρο που διασχίζει τον κάμπο και το χωρίζει στα δύο. Η δόλια και άλλα ευρήματα προϊστορικής εποχής από την Τούμπα Δοξάτεπε πιστοποιούν την ύπαρξη νεολιθικού οικισμού στη θέση του σημερινού Δοξάτου. Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους η τότε κοινότητα ονομαζόταν Δόκαλο. Η νέα αυτή ονομασία Δοξάτο είναι πολύ γνωστή στον μακεδονικό κυρίως πληθυσμό, καθώς έτσι ονομαζόταν το ευρύχωρο δωμάτιο του πρώτου ορόφου των μακεδονίτικων σπιτιών, που είχε ωραία θέα, όπως ήταν και η θέση του οικισμού στον ευρύ κάμπο. Πυρώτες που ήρθαν το 1890. Από το 1600 μετά Χριστόν, το Δοξάτο
μεταμορφώνεται σε μια πλούσια και όμορφη κομμόπολη, η οποία μετατρέπεται σε σημαντικό οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της Ανατολικής Μακεδονίας. Για την καλλιέργεια του καπνού έχει στηθεί μια ολόκληρη ιεροτελεστία γύρω από τη σπορά, την καλλιέργεια και τη συγκομιδή του, ώστε το Δοξάτο να γίνει γνωστό για τα εκλεκτής ποιότητα του καπνά του. Πριν λοιπόν την καταστροφή του Δοξάτου από τους Βουλγάρους κατακτητάς, το Δοξάτο παρουσιάζει έντονη πολιτιστική δραστηριότητα. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ιδρύεται η φιλεκπαιδευτική αδελφότητα «Η Φίλιππη», η οποία συνέβαλε σημαντικά στην καλλιέργεια των ελληνικών γραμμάτων με τη δημιουργία ενός αναγνωστηρίου. Ένα τριώροφο κτίριο δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου, το οποίο κατεδαφίστηκε αργότερα από τους Βουλγάρους το 1943. Στο κτίριο αυτό στεγάστηκε και η φιλαρμονική με το περίφημο για την εποχή συγκρότημα της Μαντολινάτας. Λαμπρά δείγματα ελληνικής επιβολής αποτελούν η μεγάλη και επιβλητική εκκλησία, το μεγαλοπρεπές ελληνικό σχολείο που στήχησε τότε η κατασκευή του 5.000 λίρες Τουρκίας και πολλή προσωπική εργασία των κατοίκων του Δοξάτου. Ο μουσικός και δραματικός όμιλος, η φιλόπτωχος αδελφότης Κυριών, καθώς και η αδελφότης Ομόνια. Ο μουσικός και δραματικός όμιλος, η φιλόπτωχος αδελφότης Κυριών, καθώς και η αδελφότης Ομόνια. Αποκτά επιβλητικό διδακτήριο με 13 αίθουσες, 2 αποθήκες, 2 γραφεία, πλακόστρωτη στέγη και 3 τρούλους. Το 1867 χτίζεται ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου. Το ξυλόκλητο τέμπλο της Εκκλησίας έχει φιλοτεχνηθεί από υπηρώτες τεχνίτες. Επίσης το 1867 το Δοξάτο διατηρούσε ένα αρεναγωγείο και ένα παρθεναγωγείο. Το 1879 ιδρύεται από τις τοπικές αρχές η αρχαιολογική εταιρεία. Το Δοξάτο αριθμούσε 280 ελληνικάς κατοικίας και αρκετάς τουρκικάς φτωχάς κατά το πλείστον. Ο αριθμός των Ελλήνων κατοίκων ανήρχεται σε 1.500 και των Τούρκων σε 1.100. Η περιοχή κατελήφθηκε πρώτη φορά από τους Βουλγάρους τον Οκτώβριο του 1912, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, αλλά ελευθερώνεται την 1η Ιουλίου του 1913. Στις 26 Ιουνίου του 1913, οι Βούλγαροι εγκαταλείπουν το Δοξάτο και σχηματίζεται ελληνική ομάδα πολιτοφυλακής, που αποκρούει στις 28 Ιουνίου επίθεση Βουλγάρων. Την ημέρα που ο ελληνικός στόλος είναι εγκυροβολημένος στο λιμάνι της Καβάλας και ο στρατός μας κατευθύνεται από τις Σέρες προς την περιοχή μας, η οπισθοφυλακή των Βουλγάρων, αποχωρώντας προς τη Δράμα μέσω Δοξάτου, δέχεται πειρά από Έλληνες προσκόπους, χωρίς όμως να υπάρξουν θύματα. Αυτό το γεγονός γίνεται αφορμή ώστε οι Βούλγαροι να πραγματοποιήσουν την απειλή τους, ότι αν χάσουν την Ανατολική Μακεδονία, θα πυρπολήσουν και θα καταστρέψουν τα πάντα. Είναι την Κυριακή στις 30 Ιουνίου, η μέρα της μεγάλης γιορτής των Αγίων 12 Αποστόλων. Με την πρόφαση ότι την προηγούμενη ημέρα Έλληνες πρόσκοποι προελάβοντες επιβράδυναν μερικούς στρατιώτες του Βουλγαρικού στρατού να υποχωρήσουν από την Καβάλα προς τη Δράμα, εμφανίζονται το πρωί έξωθεν της πόλεως 120 Βούλγαροι υπείς, οι οποίοι καταλαμβάνουν την πόλη κυκλικά. «Γκρέτσι κούτσι», δηλαδή Έλληνες σκυλιά, φωνάζουν. «Κανέναν δεν θα αφήσουμε ζωντανό». Η φυγή λοιπόν των κατοίκων ματαιώνεται, καθώς 4 πολυβόλα τοποθετημένα στα υψώματα έβαλαν κατά των φευγόντων ώστε να αναγκαστούν να επιστρέψουν στην πόλη. Επικεφαλής των υπηκών και πεζών αποσπασμάτων είναι ο ταγματάρχης Μπίρνεφ και ο αντιπέραρχος Βάτσεφ. Την 7η πρωινή αρχίζει η επίθεση αγριοτάτη. Πολλοί των κατοίκων, ευρισκόμενοι λόγω της ερωτής στο ναό και ακούγοντας ότι οι Βούλγαροι όρμησαν κατά της πόλεως, τρέχουν να κρυφτούν στα υπόγεια και υπόστηκαν των σπιτιών τους. Οι Βούλγαροι υπείς καταδιώκουν θηριωδώς τους έξαλλους προς όλες τις κατευθύνσεις φεύγοντας κατοίκους. Διεσπάθιζαν άνδρες, γυναίκες και παιδιά αδιακρίτως, ενώ οι πεζοί, κλείνοντας την οπισθοχώρηση, αποτελούν τα δυστυχή θύματά τους διαλοχισμών. Και σημειώθηκε το απίστευτο γεγονός. Οι πείς του τακτικού στρατού να αιματοκυλούν απάνθρωπα γυναικόπαιδα, σχίζοντας τα σκεφαλά των εισδύο, διανοίγοντας κοιλίες γυναικών και αποκόπτοντας τα σκεφαλά παιδιών. Η σφαγή ήταν φρικαλαία. Συγχρόνως, τα 4 πυροβόλα βάλουν κατά της Χωμοπόλεως. Αρκετές δεοβίδες καταρρύπτουν τείχους οικειών, καταφέροντας μεγάλες καταστροφές. Επιπλέον, λαιλατήθηκαν όλες οι κατοικίες και τα καταστήματα, παίρνοντας τα πολυτιμότερα οικογενειακά και προσωπικά κοιμήλια. Τρομαγμένοι πολλοί Δοξατινοί
βλέποντας τους παράφρονες αυτούς εγκληματίες να σπάζουν τις πόρτες και να μπαίνουν στα σπίτια των, γονατίζουν μπροστά τους και τους συγκετεύουν. Αφήστε μας να ζήσουμε. Αφήστε μας. Τι σας φταίξαμε. Πάρτε ό,τι έχουμε, αλλά αφήστε μας να ζήσουμε. Μη μας σκοτώνετε. Μη μας σκοτώνετε. Για να σώσουν τη ζωή τους, οι δοξατινοί τους παραδίδουν πουγκιά με λίρες. Σε 300.000 χρυσά φράγκα υπολογίζουν τα κρίματα που άρπαξαν οι Βούλγαροι με αυτόν τον τρόπο. Όμως οι Βούλγαροι με βουλημία αρπάζουν το χρυσάφι και με μια σπαθιά τους σκοτώνουν. Διασώθηκαν μόνο 40 ελληνικά σπίτια που είχαν την τύχη να γετνιάζουν με τουρκικά οικίματα. Η ζημιά στις ελληνικές οικοδομές ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια χρυσά φράγκα. Τα ληστευτέντα αγαθά, τη μαλφή, χρήματα, εμπορεύματα δεν κατορθώθηκε ποτέ να υπολογιστούν. Οι Βούλγαροι στην υποχώρησή τους εγκαταλείπουν στα χέρια των Ελλήνων στρατιωτών 70 αραμπάδες γεμάτους με διάφορα είδη που είχαν λαϊλατίσει από το Δοξάτο. Ο ελληνικός στρατός παρέδωσε τα είδη αυτά στον Μητροπολίτη που τα μοίρασε στους λαϊλατιθέντες κατοίκους του Δοξάτου. Όταν η διαρπαγή συνετελέστη και δεν υπήρχε άλλο πολύτιμο, τότε το Δοξάτο παραδίδεται στο πυρ. Συγχρόνως συντελείται ένα απάνθρωπο έργο κατά των κατοίκων του Δοξάτου. Χάριν στοιχήματος ανοίγονται κοιλίες εγγύων γυναικών για να εξακριβωθεί το γένος των κυοφορωμένων εμβρίων. Και ενώ το πυρ μένεται, σε πολλά σημεία βιάζονται γυναίκες και παρθένοι υπό τα βλέμματα των σύζυγων και των μητέρων τους. Από πολλών στρατιωτών, χάριν διασκεδάσεως, αποκόπτονται μετά τους αγρίους αυτούς βιασμούς οι μαστοί και αποκεφαλίζονται. Και έφτασε μέχρι τέτοιο σημείο η μέτρη της αγριότητος, ώστε και βρέφειες φάγησαν. Εξυβρίστησαν δε μέχρι των ισχάτων οι έφηβοι, δε τις εσχράς παρά των σφαγιών αποτομής των γενετικών αυτών μωρίων. Ο λίγο μετά τη Μεσημβρία, η Σάλπιγγα εσήμανε υποχώρηση. Στο Δοξάτο υπήρχαν πολλοί κακοποιοί Τούρκοι. Τούτους δε έδωσαν εντολή οι υποχωρούντες Βούλγαροι, στρατιώτες, να αποτελώσουν ό,τι έμεινε όρθιο. Θα χρειάζεται και χώρος πολλής και στένο ψυχικός μεγάλο, για να περιγράψει κάποιος λεπτομερός τα σφυρικώδη σκηνάς. Περιορίζομαι σε μερικά μόνο παραδείγματα. Εντός του περιβόλου οικίας βγάζουν από το υπόστιγο όπου εκρύπτουντο 50 γυναικόπαιδα και τα σφαγιάζουν. Μία διασωθήσα γυναίκα αφηγείται ότι οι Βούλγαροι στρατιώτες φορούσαν εμπροστέλες για να μην ματώσουν τις στολές τους. Εμπροστέλα για τους μη γνωρίζοντες είναι η ποδιά που φορούν οι σφαγείς όταν εργάζονται στα σφαγεία. Πίσω από αυλή υπάρχει μικρή αποθήκη με σανίδες, όπου καταφεύγουν και κρύβονται 20 γυναίκες. Οι στρατιώτες περιβολούν. Οι σφαίρες τρυπούν τις σανίδες, σκοτώνουν τις γυναίκες. Όσες γυναίκες μένουν ζωντανές, σύρονται από τα μαλλιά και σφάζονται. Από κάποιον εξώστη, Βούλγαροι στρατιώτες ρίχνουν δύο κορίτσια από την οικογένεια του Κωστή, ηλικίες 6 και 9 ετών. Κάτω από τον εξώστη περιμένουν στρατιώτες με προτινόμενες λόγχες, οι οποίοι γελώντες ικανοποιούνται για την δεξιοτεχνία τους να τρυπήσουν τα θύματα τους. Θηριωδώς, κατακυριοργήθηκαν πρώτο καταστήματός των ο φαρμακοποιός του χωριού καθώς και ο ιατρός. Οι σημεία παλαιά νοικία έχουν καταφύγει άνδρες, περισσότερες γυναίκες και παιδιά. Οι σφαγείς, μόλις αντιλαμβάνονται την ύπαρξη αυτών, ορμούν και με τις λόγχες τους τους αποτελώνουν, σύροντάς τους έξω από την αυλή. Την τραγική σκηνή αφηγείται ο μόνος διασωθής Χρήστος Στασλής, γόνος ευπορωτά της οικογενείας. Τρέμοντας, όπισθεν παλιού τείχου, όπου δεν έγινε αντιληπτός, βλέπει μπροστά του να σφάζονται. Ο παππούς του, η γιαγιά του, ο πατέρας του, η μητέρα του και η μία αδελφή του. Η άλλη αδελφή, η μικρή Ιωάννα, κρατείται σφιχτά από τη μητέρα της και σώζεται ως εκ θαύματος με τραύματα σπάθης στο μάγουλο και στο μυρό. Η μικρή Ιωάννα, εν μέσω των νεκρών γονέων της, επί τρεις ημέρες ξεδιψάει και επιβιώνει πίνοντας νερό από παρακείμενο ανθοδοχείο με βασιλικό. Τελικά ανακαλύπτεται από άνδρες του Ερυθρού Σταυρού. Τα θύματα επιροβολούντο, ελοχίζοντο, ακροτηριάζοντο και εσφάζοντο, δηλαδή όλα τα είδη των θανάτων. Έξω στην πεδιάδα άλλες τραγωδίες εξελίσσονται. Εκεί οι πεις, όσους τόλμησαν να σωθούν τρέχοντας, τους φάζουν επί τόπου. Νεαρή κοπέλα, 20 ετών, με πλούσια ακόμη επί των ώμων, τρέχει προς τους αυρούς για να σωθεί. Ένας υπέας τη φθάνει και τη χτυπά με το σπαθί του στον τράχυλο. Η πλούσια ακόμη αποσοβεί το θανατηφόρο χτύπημα. Η νεαρή πέφτει και προσποιείται την νεκρή. Όμως πριν πέσει, βλέπει τον πατέρα της να πέφτει νεκρός. Κρατά όμως το μικρό εγγονάκι του που μένει ζωντανό κάτω από την αγκαλιά του.
Η νεαρή κοπέλα μεταφέρεται την επομένη στο νοσοκομείο Δράμας, όπου παρουσιάζει συμπτώματα παράκρουσης. Μεταξύ των σφαγέντων καταλέγονται οι δύο ιερείς της Κομοπόλεως, πατήρ Αδάμ και πατήρ Δημήτριος. Οι δυστυχείς ιερείς παρουσιάζουν θέαμα εκτρότατο. Εσφάγισαν κατά τον θηριωδέστατον τρόπο. Ο ιατρός Ιωάννης Αφαρίκας, ο φαρμακοποιός Θεόδωρος Νικολαίδης, ο διδάσκαλος Θεόδωρος Ναούμ και οι εκ των προκρήτων, ο Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ο Θεόδωρος Τζίμου, ο Θωμάς Χατζιαργυριάδης μετά τη σύζυγου του Βικτωρίας και του τέκνου Κωνσταντίνου, ο Κυριάκος Παμπούγκας με το τοιού του Χρήστου, ο Μιχαήλ Βογιατζής, ο Αθανάσιος Βογιατζής με το τοιού του Θεοδόρου και επιπλέον εξ ολοκλήρου οι οικογένειες, Τασλή, Παπανικολάου, Σαμαρά, Χατζηβασιλείου, Κοτρότσι, Ναούμ, Αντωνίου, Γιαννάκη, Ζάχαρη και άλλων οικογενειών. Υπήρχαν και πάρα πολλά πτώματα με κρανία διερριγμένα και άλλα παντελώς ακέφαλα. Στο νοσοκομείο της Δράμας νοσηλεύονται μεταξύ άλλων ένα κοριτσάκι 2 ετών και ένα άλλο 1,5 ετών, τα οποία έφεραν τραύματα από λόγχη στην ομοπλάτη και αλλού. Άλλο 6 ετών είχε αποκομμένο το δεξί αυτί του. Έτσι λοιπόν η ωραία Κομόπουλη κατεστράφει. Οσμή πετρελαίου και απανθρακωμένων πτωμάτων αναδύεται παντού. Οι πυρποληθήσεις κατοικίες ανέρχονται σε 240 όλες ελληνικές. Επιπλέον κατεστράφησαν 80 καταστήματα, 10 μεγάλες αποθήκες καπνού, καθώς και το περίλαμπρο σχολείο. Τα θύματα καθώς ευρέθησαν ανέρχονται σε 500. Την έκτη αποτάνει στο Δοξάτο ο πολιτικός διοικητής Δράμας Δόμπρεφ και ο δήμαρχος Δράμας και διατάζουν την επομένη να γίνει η ταφή των εκτεθειμένων πτωμάτων. Στρατιώτες Βούλγαροι, ερχόμενοι την επομένη στο Δοξάτο, αγκαρεύουν Αθηγάνους δια την περισυλλογή των πτωμάτων και την ταφή των. Όταν όμως μετά από λίγο αντιχούν οι κανονιοβολισμοί του επελάβοντος ελληνικού στρατού, αφήνουν τα μπάτα και φεύγουν. Την επομένη τα θύματα θάβονται από τον ελληνικό στρατό με τη βοήθεια των κατοίκων παρουσία του αρχιμανδρίτη Δράμας. Την επομένη της ταφής επισκέπτεται το Δοξάτο ο Μητροπολίτης Δράμας. Προσπαθεί με την παρουσία του και το γλυκό του λόγο να απαλύνει τον πόνο των κατοίκων. Δεν μπορεί να κρύψει τα δάκρυά του και τη θλίψη του για αυτό που αντικρίζει. Η θέα της μέχρι χθες ανθούσης πόλεως είναι φρικτή. Δεν υπάρχει τίποτε όρθιο. Παντού βασιλεύει η ερημιά. Κάπου βλέπεις γυναίκες μέσα στα ερείπια, με απολυθωμένη την έκφραση από τη λύπη. Νήπια, απροστάτευτα και εγκαταλελειμμένα. Δεν υπάρχει οικογένεια μη δοκιμαστήσα και οικία μη πενθούσα. Η ζωή έχασε πάσα σημασία στο Δοξάτο. Είναι τόσο μεγάλη η δοκιμασία που υπέστησαν, ώστε δεν έχουν τη δύναμη να εκδηλώσουν τη συμφορά τους. Αναφορές των όσων επισκέπτονται το Δοξάτο επιβεβαιώνουν το αληθές των γεγονότων. Οι πρόξενοι που εδρεύουν στην Καβάλα μεταβαίνουν στο Δοξάτο προς εξακρίβωση των φρικαλαίων σφαγών. Με αίτηση του βασιλέως Κωνσταντίνου, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας που Ανκαρέ εισηγείται και στην γαλλική κυβέρνηση την αποστολή επιτροπής η οποία θα εξετάσει επί τόπου τα καταστροφά στο Δοξάτο. Αν του δούσμενοι επιβεβαιώνει ότι η αναδρία και τα θηριώδη αίσθηκτα των Βουλγάρων υπερέβησαν κάθε όριο. Η Ιταλική Κοριέρα ντε λα Σέρα γράφει: απερίγραπτα γεγονότα έλαβαν χώρα στο Δοξάτο. Το ίδιο και ανταποκριθήσει τη ρωσική εφημερίδο. Ο Άγγλος πλοίαρχος Κορτέινς αναφέρει: κατά την είσοδό μου στο Δοξάτο, είδα σκύλους να καταβροχθίζουν ανθρώπινες σάρκες. Η πόλη τελείως κατεστραμμένη. Φαίνεται έρημος. Γι' αυτό και αναγκάστηκα να φωνάξω επανειλημμένος για να φανούν μερικές γυναίκες από τα ερείπια. Στην κεντρική πλατεία, μια γυναίκα κλαίει με λυγμούς. Δύο γυναίκες προσπαθούν να την παρηγορήσουν. Η μία έχασε τον σύζυγό της και άλλη το γιο της. Κι όμως, αυτή είναι η αθάνατη ελληνική ψυχή. Τις ακούν να λένε: δεν πειράζει, απέθανε για την πατρίδα μας. Είναι τόσο θηριώδης η πράξη των Βουλγάρων, ώστε και ο ίδιος Βούλγαρος Αρχιμανδρίτης στεναρά κατακεραυνώνει τους ομοεθνείς του. Το Δοξάτο τιμήθηκε για την αυτοθυσία των κατοίκων του κατά τις περιόδους των βουλγαρικών κατοχών με το Βασιλικό Διάταγμα του 1945 και με το Χρυσό Μετάλλιο της Ακαδημίας Εθνών το 1985. Με Προεδρικό Διάταγμα του 1998 χαρακτηρίστηκε ως μαρτυρική πόλη. Να λοιπόν γιατί όλος ο κόσμος σκύβει το κεφάλι και αποτείει φόρο τιμής προς τους νεκρούς του Δοξάτου. Να λοιπόν γιατί πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτούς που δώσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Να λοιπόν γιατί έχουμε ιερό καθήκον κάθε χρόνο να αποτείουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης. Αθάνατοι νεκροί, δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Τιμή και δόξα. Σας ευχαριστώ.
Ξημέρωνε η εορτή των 12 Αποστόλων. Φρικτή σφαγή έβαλανε οι Βούλγαροι με δόλων. Φλόγες, καπνοί, βομβαρδισμοί. Τι γίνεται εκεί κάτω? Μπήκε βουλγαρικός στρατός και καίει το δοξάτο. Να, και δύο ύλες υπηκού, και αυτοί εκεί πηγαίνουν. Και με ολόγυμνα σπαθιά μέσα στο δοξάτο μπαίνουν. Σπαθίζουν με φανατισμό στους δρόμους όποιον βρούνε. Λαχτάρες, κλάματα παντού, κανέναν δεν λυπούνται. Γυναίκες, γέροι και παιδιά ψυχοραγούν στους δρόμους. Καίουν, ρημάζουν μαγαζιά με λάφυρα στους ώμους. Εμπήκαν εις την εκκλησιά και πήραν τους παπάδες. Μαζέψαν και τους χωριανούς και όλους τους αρχοντάδες. Τους πήραν και τους πήγανε στον τόπο Πεχτσινάρι. Και εκεί τους εκτελέσανε οι βάρβαροι Βουλγάροι. 652 ελληνικές ψυχούλες στον πλάστη τον επήγανε με θείες προσευχούλες. 300 σπίτια κάψανε οι βάρβαροι Βουλγάροι, μας κάψανε και το σχολείο το μόνο μας καμάρι. Την άλλη μέρα λευθεριά μας φέραν οι σιουλιάδες και τρέχαν με φανατισμό να πιάσουν τους φωνιάδες. Πολλούς σκοτώσαν από αυτούς στη γέφυρα παπάδες που τρέχαν πανικόβλητοι σε άτακτες ομάδες. Την ίδια μέρα βγήκαμε τα πτώματα να βρούμε. Θρήνος, μεγάλος και καημός, ποιον, ποιους πρώτα να δούμε. 7 κεφάλια κρέμασαν στην πόρτα βασιλάδων, τα 5 ήσαν πρόκριτοι, τα 2 των παπάδων. Ολόκληρη οικογένεια, στο αίμα βουτυγμένη, με τον Βουλγάρων τα σπαθιά κατακρεουργημένη. Πιο πέρα, μια όμορφη, στα κάτα σκραντημένη, η κεφαλή της άραγε, πού να ήταν πεταγμένη. Και τα πετούμενα πουλιά, γήπες και τα γεράκια, ως αν βολίδες έπεφταν επάνω στα κορμάκια. Και τα σκυλιά τους τρώγανε αντίκριστο φεγγάρι, αυτούς που τους σκοτώσανε οι άναντροι Βουλγάροι. Σταθείτε να ακούσετε φωνές από τους τάφους. Θέλουν να δώσουν μια ευχή στα ζωντανά παιδιά τους. Κατάρα δίνουν στον γιο που θα χαρίσει βόλη και ραυνοφόροι να γεννούν και να την κάψουν όλοι. Μάνα, δεν θα έρθει ο καιρός, η Άγια εκείνη η ώρα. Αστροπελέκι να γεννώ και να τους κάψω τώρα. Δημητρίου Ιωάννου, 30 Ιουνίου 1913. 30 Ιουνίου, Κυριακή. Τι αποφράδα ημέρα. Σφριχτή σφαγή μας βάλανε εκείνη την ημέρα. Τα πυροβόλα στήσανε αντίκριμη μανία και δώσαν διαταγή να βάλουνε ταινία. Όπως τα στάχια πέφτουν χτυπώντας το δερπάνι, τα παλικάρια πέφτανε τραβώντας τη σκαδάλη. Γειτόνισσα, γειτόνισσα, πού είναι τα παιδιά μας? Δεν είδες μας τα πήρανε από την αγκαλιά μας? Είδε το χάρο να κρατά δερπάνια ματωμένα και στάλα στάλα έπεφτε το αίμα στα καημένα. Αυτή είναι η πρώτη σφαγή μέσα στο δοξάτο και 500 νέες ψυχές κοιμούνται εδώ κάτω. Και ο χάρος αναστέναξε, πάταξε τα δερπάνια και μια φωνή ακούστηκε μέσα από τα ουράνια. Ελλήνων Ελληνόπουλα, αθάνατα τα παιδιά μας, εσείς που σκοτωθήκατε για την ελευθεριά μας. Πάντα θα σας θυμόμαστε, ποτέ δεν σας ξεχνούμε, εσάς και τη θυσία σας και σας ευγνωμονούμε. Τιμή και δόξα στους νεκρούς αυτούς που μας αφήσαν, τα χώματα τα ιερά που μας κληρονομήσαν. Προσκλητήριο σφαγιαστέντων υπό των στρατευμάτων κατοχής Ελλήνων πολιτών κατοίκων Δοξάτου κατά την 30 Ιουνίου 1913. Ιερεύς Αδάμ. Παρών. Ιερεύς Δημήτριος. Παρών. Ιεροψάλτης Δημήτριος. Παρών. Αραμπατζόγλου Δημοσθένης. Παρών. Αραμπατζόγλου Χρήστος. Παρών. Αραμπατζόγλου Ιωάννης. Παρών. Αραμπατζόγλου Κωνσταντίνος. Παρών. Αραμπατζόγλου Βασίλειος. Παρών. Αδαμαντίδης Βασίλειος. Παρών. Αργυριάδης Θωμάς. Παρών. Αργυριάδου Βικτωρία. Παρούσα. Αργυριάδης Κωνσταντίνος. Παρών. Αργυριάδου Φωτεινή. Παρούσα. Αργυριάδης Θεμιστοκλής. Παρών. Αλεξάνδρου Ιωάννης. Παρών. Αλεξάνδρου Δημήτριος. Παρών. Αγγέλου Γεώργιος. Παρών. Αλτίκης Δημήτριος. Παρών. Αλτική Αργυρή. Παρούσα. Αλτικής Νικόλαος. Παρών. Αλεξίου Γεώργιος. Παρών. Αλεξίου Κωνσταντίνος. Παρών. Αλεξίου Παναγιώτης. Παρών. Βογιατζής Αθανάσιος. Παρών. Βογιατζής Χρήστος. Παρών. Βογιατζής Θεόδωρος. Παρών. Βογιατζής Μιχαήλ. Παρών. Βογιατζής Λάμπρος. Παρών. Βιτασινός Νικόλαος. Παρών. Βαχτσετζής Νικόλαος. Παρών. Βαχτσετζής Δημήτριος. Παρών. Βαχτσετζής Ευάγγελος. Παρών. Βολιώτης Απόστολος. Παρών. Βουλγαράκης Ιωάννης. Παρών. Βεράνης Γεώργιος. Παρών. Βαρούδογλου Άγγελος. Παρών. Βαρβανάκης Δημήτριος. Παρών. Βασιλικού Ιωάννης. Παρών.
Βασιλικού Θεόδωρος. Παρών. Γαϊτατζής Ευρυπίδης. Παρών. Γιτογάνης Ιωάννης. Παρών. Γιαννούσης Ευθύμιος. Παρών. Γιαννούσης Παύλος. Παρών. Γιαννάκης Κωνσταντίνος. Παρών. Γιαννάκης Αθανάσιος. Παρών. Γιαννάκης Ιωάννης. Παρών. Γιαννάκης Βασίλειος. Παρών. Γιαννάκης Αριστοτέλης. Παρών. Γιαννάκης Ιωάννης. Παρών. Γιαννάκη Κατερίνη. Παρούσα. Γκόγκουλης Ανδρέας. Παρών. Γκόγκουλης Χρήστος. Παρών. Γκόγκουλης Μιχαήλ. Παρών. Γκόγκουλης Γεώργιος. Παρών. Γκόγκουλης Αλέξανδρος. Παρών. Γιαμαλής Νικόλαος. Παρών. Γιαμαλής Μιλτιάδης. Παρών. Γιαμαλής Κωνσταντίνος. Παρών. Γκόλνας Μιχαήλ. Παρών. Γκόλνας Ιωάννης. Παρών. Γεννίκιοιλής Γεώργιος. Παρούσα. Γκρέψου Δημήτριος. Παρών. Γραμμένσιος Αθανάσιος. Παρών. Γκούτλης Ιωάννης. Παρών. Δημητρίου Μιλτιάδης. Παρών. Δρουγούτης Γεώργιος. Παρών. Δρουγούτης Σταματία. Παρούσα. Δελιολάνης Βασίλειος. Παρών. Δελιολάνης Σπύρος. Παρών. Δήμου Δήμος. Παρών. Δήμου Χρήστος. Παρών. Διαμαντής Δημήτριος. Παρών. Σδόμπου Δημήτριος. Παρών. Σδόμπου Μιχαήλ. Παρών. Σδόμπου Χαρίκλια. Παρούσα. Σδόμπου Σουλτάνα. Παρούσα. Σδόμπου Μιχαήλ. Παρών. Ζάχαρης Παναγιώτης. Παρών. Ζάχαρης Δημήτριος. Παρών. Ζάχαρης Αργύριος. Παρών. Ζάχαρης Χριστάκος. Παρών. Ζήκος Απόστολος. Παρών. Ζυρνόβαλης Δημήτριος. Παρών. Ζυρνόβαλης Μενέλαος. Παρών. Ζυγκύλης Χρυσόστομος. Παρών. Θασίτης Γεώργιος. Παρών. Θασίτης Άγγελος. Παρών. Θασίτης Χρήστος. Παρών. Ιωνίας Θράκης. Κύριος Γιαννακίδης. Δήμαρχος Δοξάτου, κύριος Χατζηλαζάρου. Αντιπρόσωπος της Βουλής, κύριος Κυριαζίδης Δημήτριος. Ανώτερος στρατιωτικός διοικητής Φρουράς Δράμας. Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου. Προηγουμένως ήταν διοικητής αστυνομικού τμήματος. Γενικής Διεύθυνσης Δράμας. Διοικητής Πυροσβεστικής Δράμας.
Λέγε, άντε. Εκπρόσωπος του Συλλόγου των Εναθήνας Δοξατινών. Σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των σφαγιαστέντων θυμάτων. Εθνικός ύμνος.